Κύριε Καραθανασόπουλε, γεια σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλή χρόνια, χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές μας. Και επίσης, να τα λέμε για αυτά, βουλευτής Αχαΐας ο κύριος Καραθανασόπουλος, γιατί έρχεται και Σταυρός. Εντάξει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τα λέμε πάντα τώρα. Ναι. Κύριε Καραθανασόπουλε, πώς βλέπετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και εσείς, πώς βλέπετε την πορεία προς τις κάλπες? Και το ρωτώ διότι γίνεται στη δημόσια σφαίρα, υπάρχει έντονη συζήτηση, δυσφορία, δυσοσμία, πείτε το πώς θέλετε, με τα σκάνδαλα, τις καταγγελίες. Από την άλλη υπάρχει σκληρή καθημερινότητα, από την άλλη είναι η πορεία της οικονομίας και από το τέταρτο για κλείσει το τετράγωνο είναι οι απειλές από την Τουρκία. Πώς βλέπετε να πορευόμαστε? Κοιτάξτε, τα ζητήματα, η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι ακόμη πιο δυσίωνη για το λαό και τις ανάγκες του, την ικανοποίηση. Σε όλες τις πλευρές και σε όλες τις πτυχές, άμα το πάρουμε, και στα ζητήματα της οικονομίας, με την ακρίβεια, με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, στα θέματα, όπως είπατε και εσείς, των αντιπαραθέσεων με την Τουρκία και τον κίνδυνο των των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, τον πόλεμο ο οποίος κλιμακώνεται στην Ουκρανία και ενδεχόμενα να στη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια παραμένουν πήρε την αποθήκη της περιοχής, και συνολικότερα τα σκάνδαλα, όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύουν μια δυσοσμία στον κόσμο. Και αυτή η δυσοσμία δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, παράκαιρο, αλλά αποτελεί τον πυρήνα και την καρδιά του ίδιου του συστήματος. Δηλαδή οι ανταγωνισμοί οι οποίοι υπάρχουν και οδηγούν σε πόλεμο. Η ανάπτυξη η οποία διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες και η οποία την ακολουθεί μια νέα κρίση που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση του λαού. Η διαφθορά και η διαπλοκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι το λόμπι της διαφθοράς. Και τις πολιτικές του καρότου και του μαστίγιου. Από τη μία κάποια ψευτοεπιδόματα για να αντιμετωπίσουμε τα ακραία φαινόμενα της φτώχειας και από την άλλη το μαστίγιο της καταστολής, της βίας, των παρακολουθήσεων. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο έχει εξαντλήσει τα όρια του και γίνεται επικίνδυνο για τις ανάγκες του λαού. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε καθαρά ότι ο λαϊκός παράγοντας, που τέτοια ενθαρρυντικά μηνύματα είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το 22, με πάλι σε μια σειρά χώρους η οποία είχε συγκεκριμένα αποτελέσματα, όσο αυτό μεγαλώσει και δυναμώσει ακόμη περισσότερο η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντος, αυτός μπορεί μέσα από την πάλη του να ακυρώσει όλα τα αντιλαϊκά σενάρια τα οποία εξυφαίνονται ενώπιση των εκλογών. Για παράδειγμα, ποια κυβέρνηση θα υπάρχει μετά τις εκλογές. Και το λέμε αυτό γιατί όποια κυβέρνηση. Περνάει και από εσάς ένα σενάριο πάντως, κύριε Καραθανασόπουλε, και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δηλαδή, ξέρετε, λένε κάποιοι για ψήφο ανοχής σε μια κυβέρνηση που θα είναι προοδευτική. Ναι. Κοιτάξτε, το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Δεν τα ακούτε πρώτη φορά βεβαίως, από εμάς. Βεβαίως. Έχουμε απαντήσει με κάθε τρόπο και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΠ έχει απαντήσει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εκδοχή, μια τέτοια λογική, από την άποψη πια ότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα ποιος θα είναι, ποια κόμματα θα απαρτίζουν αυτή την κυβέρνηση, είναι ήδη προδιαγραμμένο. Και το έχει προδιαγράψει η δεσμεύση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Άλλο και τους Αμερικανούς. Από αυτή λοιπόν την άποψη. Αφού πια δεν έχουμε μνημόνια. Ορίστε. Λέω, ήταν, ξέρετε, σχόλιο ηρωνικό. Αφού πια δεν έχουμε μνημόνια, καταλάβατε, γι' αυτό έτσι δεν λέμε. Μνημόνια μπορεί να μην έχουμε. Έχουμε άλλα. Τυπικά, ουσιαστικά όμως έχουμε μνημόνια. Όλους τους μνημονιακούς νόμους οι οποίοι παραμένουν λύση και δεύτερον είναι και το υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας. Όλα αυτά λοιπόν προδιαγράφουν την επόμενη μέρα ανεξάρτητα που θα είναι η κυβέρνηση. Και εμείς δεν καλλιεργούμε αυτά πάντα στον κόσμο, ότι μπορεί να υπάρξει, ότι η λογική του μικρότερου κακού μπορεί να αντιμετωπίσει την επιδείνωση της θέσης του λαού. Και από αυτή την άποψη αυτό το οποίο τονίζουμε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κανένα σωτήρας, καμία λύση από τα πάνω και ότι ο ίδιος ο λαός, πάλι του, μπορεί να σώσει το λαό. Άρα γι' αυτό απαιτείται ένα ισχυρό ΚΚΕ. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα με το οποίο πορευόμαστε προς τις εκλογές, έτσι καλώντας όλους αυτοί οι οποίοι αγαναχτούν αυτή τη στιγμή από την κατάσταση και από το μέλλον το αβέβαιο το οποίο προδιαγράφεται να συμπορευτούν σήμερα με το ΚΚΕ. Γιατί το δίλημα δεν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα
τη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ με τα όποια κόμματα μπαλαντέρ υπάρχουν. Ε. Εντάξει, πάντως ναι. Ξέρετε, το κυρίαρχο δίλημα είναι πάντως ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Γιατί το είπε και ο κ. Φάμελος σε εμάς, ότι και ναι. Σε αυτή την προοδευτική κυβέρνηση που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι, είστε κι εσείς μέσα. Δηλαδή, σαφώς σας βάζει ναι, στο παζλ. Σας βάζει στο παζλ, είπα. Ως συνεταίρο, είτε στη χειρότερη ως ανοχή. Μπράβο, μπράβο. Άρα μου δίνετε μια ευκαιρία να φέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Το παράδειγμα με τις πολύ μεγάλες ελλείψεις στα φάρμακα. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ? Τι μιλάνε? Λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά και μάλιστα και αυτό σχετίζεται άμεσα τις τιμές των φαρμάκων, που σε πολλά φάρμακα είναι πολύ χαμηλές τιμές. Και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτά η ίδια η κυβέρνηση. Άρα προδιαγράφοντας το έδαφος για αυξήσεις στις ενδεχόμενες τιμές των φαρμάκων για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ελλείψεων. Τι δεν λένε? Ότι το φάρμακο είναι εμπόρευμα και ότι αυτές οι ελλείψεις σχετίζονται με το κυνήγι του κέρδους. Εμείς λοιπόν από την άλλη μεριά λέμε ότι το φάρμακο πρέπει να είναι δωρεάν για όλο το λαό. Αυτό και να σταματήσει να είναι εμπόρευμα. Άρα δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη για να μπορέσει να υπάρξει μια σύγκληση ανάμεσα στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα οι συνισταμένες οι οποίες υπάρχουν κοινές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και είναι οι πολιτικές που μετατρέπουν το φάρμακο σε εμπόρευμα, την υγεία σε εμπόρευμα και όλες τις λαϊκές ανάγκες σε εμπόρευμα. Αυτή λοιπόν την κοινή συνισταμένη δεν την αμφισβητούν. Εμείς σε αυτή θέλουμε να στραφούμε απέναντι και να καλέσουμε το λαό να συμπορευτεί μαζί μας. Γι' αυτό λέμε ότι το δίλημα δεν ήταν η επιλογή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, που κινούνται στις ίδιες ράγες επί της ουσίας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, αλλά το δίλημα πρέπει να είναι γιατί, ενώ υπάρχουν οι τεράστιες δυνατότητες αντικειμενικά. Έτσι, λόγω της εξελίξης της επιστήμης στην τεχνολογία, που να μπορεί ο κόσμος να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, αυτό να μην γίνεται, αλλά αντίθετα να διαμορφώνονται οι προθέσεις για επιδείνωση της θέσης του λαού μας. Και απέναντι σε αυτό το μεγάλο ερώτημα πρέπει να απαντήσουμε όλοι και να απαντήσουμε με σαφήνεια. Και το ΚΚΕ απαντάει με σαφήνεια. Ότι όσο όλα μετατρέπονται σε εμπόρευμα, όσο κυριαρχεί το κέρδος στις οικονομικές εξελίξεις, τότε τα βλέπουμε δυστυχώς. Τη θέση των λαϊκών στρωμάτων να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Μάλιστα. Και στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο συνολικότερα. Κύριε Καραθανασόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο αναπληρωτής και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και βουλευτής Αχαΐας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.